Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που σας φιλοξενώ στη Λευκωσία μαζί με τους υπουργούς αλλά και τους εκλεκτούς συνεργάτες σας για την 5η τριμερή σύνοδο κορυφής των χωρών μας. Η σημερινή συνάντηση εμβαθύνει και εμπεδώνει περαιτέρω τον τριμερή μηχανισμό ανάμεσα στην Κυπριακή Δημοκρατία, όμως στη Λευκωσία, μαζί με τους υπουργούς και την Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί πρότυπο επικοδομητικής περιφερειακής συνεργασίας. Η διακήρυξη της Λευκωσίας, ανακοινωθέν, που θα εκδοθεί σήμερα και το οποίο υιοθετήθηκε σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τις προτεραιότητες μας σε όλους τους τομείς της τριμερούς συνεργασίας ως απότοκο του μεταξύ μας διαλόγου. Μια συνεργασία που έχει επιφέρει απτά αποτελέσματα σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, πάντα προς όφελος των λαών των χώρων μας. Κυρίες και κύριοι, κατά τις σημερινές διαβουλεύσεις, πέραν των υφισταμένων τομέων συνεργασίας, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των δράσεων μας και σε μια πλειάδα νέων δράσεων. Στα θέματα ενέργειας, που αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες του τριμερούς μηχανισμού, συμφανίσαμε ότι η ανακάλυψη υδρογόνων ανθράκων στην περιοχή μας μπορεί να αποτελέσει και πρέπει να λειτουργήσει ως καταλύτης για ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ευημερία και σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Θεωρώ σημαντικό το γεγονός πως πέραν της συνεργασίας μεταξύ των τριών κρατών στον τομέα του φυσικού αερίου, ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν περαιτέρω τους ενεργειακούς σχεδιασμούς Ελλάδας, Αιγύπτου και Κυπριακής Δημοκρατίας. Ένα άλλο των θεμάτων που απασχόλησε την Σύνοδο ήταν και οι διαστάσεις που λαμβάνει το φαινόμενο των μεταναστευτικών ροών. Συμφωνήσαμε για την ανάγκη στενής συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ των χωρών μας, αλλά και την ουσιαστική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις χώρες της περιοχής, αλλά εκτείνεται και απειλεί τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο ίδιο πλαίσιο της κοινής βούλησης για πάταξη της παράνομης μετανάστευσης, συμφωνήσαμε να διευρύνουμε τη συνεργασία μας με την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρησιακών μέτρων. Η τριμερή συνεργασία έχει διευρυνθεί και στον τομέα της πληροφορικής αλλά και των επικοινωνιών. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα την έναρξη της λειτουργίας του συνεταιρικού δικτύου καινοτομίας που άπτεται της συνεργασίας των τριών χωρών στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης αλλά και της συσχέτισης των οικοσυστημάτων καινοτομίας και των επιχειρήσεων στις χώρες μας. Απότερος στόχος μας είναι η προώθηση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και της ανάπτυξης προς όφελος της οικονομίας των τριών χωρών. Ένας άλλος εξούσου σημαντικός στόχος είναι, όπως μέσα από κοινές δράσεις διαφυλάξουμε την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών μας στην βάση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για αδικήματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία υιοθετήθηκε κατά την διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επιπλέον, θέσαμε στην ημερήσια διάταξη της σημερινής Συνόδου μια σειρά νέων τομέων δράσης. Προς ενίσχυση της συνεργασίας μας
στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα των οικονομιών Κύπρου, Ελλάδας και Κύπρου, προχωρήσαμε στην υπογραφή του τριμερούς πρωτοκόλλου συνεργασίας, το οποίο αφορά την εφαρμογή κοινών δράσεων για προώθηση του τουρισμού στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, ένα άλλο θέμα που μας απασχόλησε και σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της τριμερούς υπουργικής συνάντησης του Μαΐου, ανταλλάξαμε απόψεις προς την κατεύθυνση ανάληψης κοινών δράσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, στις αρχές του 2018 θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία επιχειρηματικό φόρουμ με θέμα την διαχείριση αποβλήτων, ο οποίος είναι ένας από τους τομείς προτεραιότητας. Ένας νέος τομέας συνεργασίας που αποφασίστηκε σήμερα είναι αυτός της αξιοποίησης των αποδήμων της διασποράς, όπου μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις συμφωνήθηκε ο καθορισμός κοινής στρατηγικής προσέγγισης, έτσι ώστε τα δίκαια ή τα αιτήματα των χωρών μας από κοινού να προβάλλονται από τους αποδήμους που δραστηριοποιούνται στην διασπορά προς τις κυβερνήσεις των χωρών τους, των χωρών όπου διαμένουν. Κυρίες και κύριοι, ταυτόχρονα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή μας συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για το πώς μέσα από κοινές δράσεις μπορούμε να συμβάλλουμε στην ενίσχυση της ασφάλειας αλλά και την διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στο Λίβανο και την ανάγκη, όπως μέσα από συνέργειες, συμβάλλουμε στην διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην φίλη χώρα. Συζητήσαμε επίσης την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας τη στήριξή μας στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για αναβίωση της ειρηνευτικής διαδικασίας και στο ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν προς αυτή την κατεύθυνση σημαντικοί περιφερειακοί παράγοντες όπως η Αίγυπτος αλλά και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Σε σχέση με την κατάσταση στη Συρία, εκφράσαμε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και αναξαρτησίας της χώρας, όπως επίσης την πλήρη στήριξή μας στην υποεξέλιξη πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Όπως ήταν αναμενόμενο, το κυπριακό πρόβλημα δεν μπορούσε να μην είναι στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου. Ενημέρωσα τους ομολόγους μου για τις τελευταίες εξελίξεις στο κυπριακό, υπερτονίζοντας πως δυστυχώς η επιμονή της Τουρκίας σε απαράδεκτες αξιώσεις, διατήρηση των εγκυτικών και επεμβατικών δικαιωμάτων, διατήρηση ΕΣΑΗ στρατευμάτων στην υπομετεξέλιξη, αν και εφόσον επιτυγχάνει το μια ανάλογη λύση, ή το η αιτία δυστυχώς που οδηγήθηκε μια τελευταία, όχι τελευταία με συγχωρείτε, μια ιστάτη προσπάθεια εις το Κράν Μοντανά προς επίλυση του Κυπριακού. Η αιμονή της Τουρκίας ήταν το αποτέλεσμα δυστυχώς της αποτυχίας. Θα ήθελα με την ευκαιρία, βεβαίως δεν αποτελεί και θέλω να το τονίσω την τελευταία ευκαιρία, γιατί εμείς εμένουμε και με αποφασιστικότητα, όπως έχω πει και στον Γενικό Γραμματέα, ότι είμαστε αποφασισμένοι να προσέλθουμε σε ένα διάλογο, αρκεί να υπάρχει η κατάλληλη προετοιμασία ώστε να γνωρίζουμε πως σε μια νέα σύνοδο για την Κύπρο θα γνωρίζουν όλοι τις προθέσεις όλων. Με την ευκαιρία θα ήθελα να εκφράσω στον εξοχότατο φίλο πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Αλσίση, αλλά και τον φίλο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, την ευγνωμοσύνη και την ειλικρινή μας εκτίμηση για την διαχρονική υποστήριξή τους
στις προσπάθειες που καταβάλουμε για τερματισμό της κατοχής και επανένωση της Κύπρου. Με τον φίλο πρόεδρο Σίση και τον φίλο πρωθυπουργό Αλέξη συζητήσαμε επιπλέον τις σχέσεις Αιγύπτου με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης τους μέσα από την ταχεία εφαρμογή των προτεραιοτήτων εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Αιγύπτου. Είμαστε πεπισμένοι ότι η Αίγυπτος αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σημαντικούς τομείς. Κύπρος και Ελλάδα, αυτό που βεβαιώσαμε τον φίλο πρόεδρο Σίση, είναι ότι θα συνεχίσουμε να συνδράμουμε την Αίγυπτο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φίλε πρόεδρε, εξοχότατε πρόεδρε, αλλά και φίλε Αλ-Σίση, φίλε εξοχότατε φίλε Αλέξη, για ακόμα μια φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις επικοδομητικές διαβουλεύσεις, τις δημιουργικές διαβουλεύσεις με την εδώ παρουσία σας, η οποία και επιβεβαιώνει την κοινή δέσμευση για περαιτέρω ενίσχυση των μεταξύ μας σχέσεων και του τριμερούς μηχανισμού. Σας ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά και εύχομαι η επόμενη σύνοδος να έχει να δώσει περισσότερα αποτελέσματα από τα μέχρι σήμερα. Αποτελέσματα τα οποία οφείλω να πω καταγράφονται με συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι εποφελία των λαών μας. Σας ευχαριστώ για την εδώ παρουσία σας. Εύχομαι ότι καλύτερο και στην φίλη Αίγυπτο και στην αδελφή Ελλάδα. Η μητέρα Ελλάδα, αν το λέω τότε. Αν έλεγα τη μητέρα Ελλάδα θα παρεξηγούμουν από όσους επικαλούνται τη μητέρα Τουρκία. Και επειδή θέλουμε ανεξαρτησία, απεξάρτηση, θέλω να τηρώ τα θέσμια. Και τα θέσμια είναι νέη αδελφική σχέση είτε με την Ελλάδα είτε με την Τουρκία, αλλά και σεβασμό στην Κυπριακή Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ θερμά. Δίνω τώρα το λόγο στον φίλο πρόεδρο, τον εξοχότατο φίλο, κύριο Αλ-Σίση. Al-Sadiq Ra'is Abdel Fattah Al-Sisi. Nikos Ra'is Gomorit Kobrus. Ma'ali Ra'is Al-Wuzara Alexis Ra'is Wuzara Gomorit Lunan. Ευχαριστώ εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ και για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω τον εξοχότατο αγαπητό φίλο τον Πρόεδρο κύριο Νίκο Αναστασιάδη για την θερμή φιλοξενία και υποδοχή και επαναλαμβάνω την χαρά μου για την εκ νέου συνάντησή με τον εξοχότατο Έλληνα Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα στα πλαίσια της πέμπτης διάσκεψης κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, ο τριμερής μηχανισμός μεταξύ των χωρών μας έχει σε σκοπό την ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας. Ωστόσο, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι αυτός ο μηχανισμός από τότε που ξεκίνησε στο Κάιρο τον Νοέμβριο του 2014 σε έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες διατήρησης της ασφαλείας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και δεν είναι η ώρα να ανακεφαλαιώσω τους ιστορικούς δεσμούς ούτε την συμβολή των πολιτισμών μας διαχρονικά, αλλά επιθυμώ να τονίσω ότι αυτός ο μηχανισμός αποσκοπεί στη διατήρηση του ρόλου των χωρών μας στο μέλλον για την σταθερότητα και την ασφάλεια και την ευημερία των λαών μας. Στην σημερινή διασκέψη αναφερθήκαμε στην ανάπτυξη της συνεργασίας, την παρακολούθηση των έργων και τους νέους τομείς συνεργασίας, εξασφαλίζοντας νέες θέσεις εργασίας στην
νεολαία των χωρών μας, η οποία νεολαία προσβλέπει σε εμάς, προσδοκούν από τα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν πολλά υποσχόμενοι τομείς, όπως είναι η ενέργεια, η επεξεργασία των αποβλήτων, και αυτό εξασφαλίζει την διατήρηση του φυσικού πλούτου και της περιουσίας αυτών των γενναίων. Η Αίγυπτος ήταν δεύτερη πατρίδα για τους Έλληνες και τους Κύπριους στην Αίγυπτο. Μπορούμε να συγκαλέσουμε, να οργανώσουμε μια εβδομάδα για την αποκατάσταση της γέφυρας τον Ιανουάριο του 2018, όπου Έλληνες και Κύπροι που ζούσαν στην Αίγυπτο μπορούν να την επισκεφθούν για μια εβδομάδα και να επισκεφθούν τα μέρη στα οποία έζησαν ή επισκέφτηκαν. Κυρίες και κύριοι, η Αίγυπτος, η Κύπρος και η Ελλάδα είναι συνεπείς στην καταβολή των προσπαθειών για την αποκατάσταση της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο και την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τα οποία επιφέρει αυτή η περιοχή. Και όπως επιβεβαίωσα χθες με τον πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη, παραμένει το Παλαιστινιακό και το Κυπριακό βασικά θέματα της περιοχής. Υπάρχουν και κρίσεις που προβάλλονται, όπως είναι η Λιβύη και η Συρία, όπου θα καταβάλουμε προσπάθειες για τη διατήρηση του διεθνούς δικαίου, για την στήριξη αυτών των λαών, ούτως ώστε να υπερβούν τις διάφορες δυσκολίες. Η τρομοκρατία παραμένει ένας μεγάλος κίνδυνος για όλη την ανθρωπότητα, οπότε επιβάλλεται σε όλες τις χώρες να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες για την αντιμετώπιση αυτής της τρομοκρατίας, εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου, το δικαίωμά του στην προστασία, στην ζωή. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια συνεχίζουμε τις διαβουλεύσεις για τις καλύτερες μεθόδους αντιμετώπισης της παράτυπης μετανάστευσης, που είναι αποτέλεσμα των καταστάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου είναι απαραίτητη η αντιμετώπιση των κοινωνικών ενδογενών παραγόντων και η αντιμετώπιση από άψη ασφάλειας. Τέλος, θέλω να επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου στον εξοχότο πρόεδρο κ. Νίκο Αναστασιάδη, στον εξοχότο Έλληνα πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρη, και προσβλέπω στην επόμενη συνάντησή μας για περαιτέρω συνεργασία και περαιτέρω σταθερότητα στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι για άλλη μια φορά εδώ στην Κύπρο στο πλαίσιο αυτής της τριμερούς συνεργασίας. Μια συνεργασία που στο βαθμό που πλέον είναι και η πέμπτη κατά σειρά σύνοδος αποτελεί πλέον ένα θεσμό. Έναν θεσμό, θα έλεγα, που προωθεί την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη συνεργασία, την ευημερία σε μια, όπως όλοι γνωρίζουμε, πολύπαθη περιοχή, σε μια περιοχή αστάθεια στο τελευταίο διάστημα, όπως αυτή της νότιας Ανατολικής Μεσογείου. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο δύσκολη, δεν υπάρχει αμφιβολία, τόσο για τη Μέση Ανατολή, όσο και για την Ευρώπη. Και βεβαίως η περιοχή μας, η περιοχή στην οποία συντελείται αυτή η κοινή προσπάθεια των τριών χωρών, βρίσκεται στο σταυροδρόμι αυτής της μεγάλης έντασης που τη βλέπουμε τόσο στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ευρώπη. Σε αυτό το περιβάλλον, λοιπόν, θα έλεγα ότι έχουμε ένα κοινό στόχο να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, διότι πέρα από εντάσεις αναπτύσσονται και ευκαιρίες, και ταυτόχρονα να παίξουμε ένα επικοδομητικό ρόλο ώστε να αμβληθούν οι εντάσεις, να βρεθούν επικοδομητικές λύσεις μέσα από την προώθηση της συνεργασίας και της ειρήνευσης στην ευρύτερη περιοχή. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι έχουμε πολύ σημαντικές προοπτικές μπροστά μας ως πυλώνας σταθερότητας, επαναλαμβάνω, στην περιοχή.
σημαντικές προοπτικές, ειδικότερα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού, αλλά και της ασφάλειας και της άμυνας. Είχαμε την ευκαιρία να επιβλέψουμε την πρόοδο των προσπαθειών μας από την προηγούμενη συνάντησή μας έως σήμερα. Σήμερα λοιπόν με χαρά θα εγκαινιάσουμε σε λίγο τον εμβληματικό ελαιόνα που δημιουργείται στην Αίγυπτο με μεταφορά ελαιοδέντρων και από την Ελλάδα, 1500. Η ελιά είναι ένα σύμβολο φιλίας και συνεργασίας, αποτελεί και σύμβολο φιλίας και συνεργασίας στην από κοινού προσπάθεια που καταβάλουμε. Επίσης, το Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με έδρα την Αίγυπτο, αλλά με παραρτήματα και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα σημαίνει ότι δίνουμε έμφαση στους νέους ανθρώπους και άρα έμφαση στο μέλλον. Παράλληλα, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της κρουαζιέρας, που πιστεύω ότι θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη στον τουρισμό, στην ανάδειξη των λιμένων μας και βεβαίως στην ανάδειξη των πολιτισμικών μας αγαθών, των μνημείων. Μην ξεχνάμε ότι εκπροσωπούμε δύο σημαντικότατους, ίσως από τους σημαντικότερους στον πλανήτη, αρχαίους πολιτισμούς. Είμαστε συνεχιστές δύο πολύ σημαντικών πολιτισμών και αυτή είναι μια βαριά παρικαταθήκη για όλους εμάς και πρέπει να την αξιοποιήσουμε με το θετικότερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα, αποφασίσαμε σήμερα να εντείνουμε τη συνεργασία μας στην ενέργεια. Θεωρώ στρατηγική σημασία στη συνεργασία των τριών χωρών στον τομέα της ενέργειας. Τόσο σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υδρογων ανθράκων, αλλά και σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση, την ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στις χώρες μας. Με μία έννοια θα έλεγα ότι η συνεργασία μας αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα σε Ευρώπη και Αφρική. Και το στρατηγική σημασία έργο, το Euro-Africa Interconnector, είναι αυτό που μπορεί να συνδέσει την αγορά της Βόρειας Αφρικής με αυτήν της Ευρώπης, μέσω της Κρήτης και της Κύπρου. Και από αυτή την έννοια θα έλεγα ότι δίνουμε πολύ σημαντικές προοπτικές, καθώς και η Αίγυπτος θα καταστεί με αυτόν τον τρόπο ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός για ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ηλιακή ενέργεια, πολύ φιλική φυσικά και στο περιβάλλον, κάτι το οποίο όλοι το έχουμε ανάγκη. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα φέρει πιο κοντά τις χώρες μας, τις οικονομίες μας, θα φέρει πιο κοντά τις δύο Ηπείρους. Ιδιαίτερη σημασία, να μην το παραβλέψω, έχει και η συνεργασία που το εγχείρημα μάλλον θα έλεγα της επίσκεψης οικογενειών Αιγυπτιωτών Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια. Μία από τις πλέον ιστορικές εστίες του ελληνισμού στην Μεσόγειο και θα ήθελα να το επισημάνω αυτό, ότι αυτή η ενέργεια εντάσσεται μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων για στενή συνεργασία που πήραμε το προηγούμενο διάστημα. Επιτρέψτε μου τώρα, πριν κλείσω, κάποιες γενικότερες παρατηρήσεις για τις κοινές μας προσεγγίσεις, αυτό που ονόμασα πιο πριν προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε περιφερειακό επίπεδο. Διότι αυτή η τριμερής συνεργασία που έγινε θεσμός πετυχαίνει, και γι' αυτό έγινε θεσμός, εξαιτίας του γεγονότος ότι βασίζεται σε μια σειρά από άξονες οι οποίοι σηματοδοτούν την κοινή μας αντίληψη, την κοινή μας οπτική πάνω σε σημαντικά θέματα που αφορούν την κρίσιμη αυτή περιοχή στην οποία ζουν οι λαοί μας. Ο πρώτος άξονας αφορά την κοινή μας αντίληψη πάνω στο διεθνές δίκαιο. Στην ανάγκη δηλαδή να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο. Ο αμοιβαίος σεβασμός στην προώθηση των συμφερόντων μας αλλά και στην επίλυση των διαφορών μας.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για μας, όσο όμως και για την ευρύτερη περιοχή, διότι θα έλεγα ότι αποτελεί ένα πρότυπο συνεργασίας, το οποίο θέλουμε να αναδείξουμε και στις χώρες, τις γειτονικές, τις χώρες της περιοχής, διότι από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι εμείς δεν αποτελούμε μια συνένωση δυνάμεων έναντι τρίτων, αντιθέτως, ένα πρότυπο συνεργασίας που θα θέλαμε να το ακολουθήσουν και άλλες χώρες στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε σταθερά τη βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και του καθεστώτος της Κύπρου ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μια επανενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα προς όφελος όλου του κυπριακού λαού. Και παράλληλα, επίσης σταθερά υποστηρίζουμε την δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού. Να καλωσορίσω τον ιδιαίτερα θετικό ρόλο της Αιγύπτου στην εξασφάλιση της ενδοπαλαιστινιακής συμφιλίωσης, που πιστεύω ότι μέσα σε πολλά αρνητικά το τελευταίο διάστημα μηνύματα μπορεί να εκπέμψει ένα θετικό μήνυμα στην κατεύθυνση της αναζήτησης μιας βιώσιμης λύσης, που σημαίνει ταυτόχρονα επανέναρξη αξιόπιστων συνομιλιών και βεβαίως στην κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης ενός ανεξάρτητου, ενίου και βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους που θα συμβιώνει ειρηνικά και με ασφάλεια δίπλα στο Ισραήλ. Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω, πέρα από την κοινή μας αντίληψη για το διεθνές δίκαιο, έχουμε και μια κοινή αντίληψη για την ανάγκη καταπολέμησης της τρομοκρατίας στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αιγυπτιακός λαός έχει υποφέρει πολλά από την τρομοκρατία. Η διεθνής κοινότητα, αλλά και η Ευρώπη πλέον, αντιμετωπίζει έντονα την απειλή. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για συλλογική και συντονισμένη δράση μέσω ενισχυμένης, αξιόπιστης και έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και μέσω της διακοπής των πηγών χρηματοδότησης και εξοπλισμού των διάφορων τρομοκρατικών ομάδων. Το τρίτο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι εμείς, Ελλάδα και Κύπρος, σε αυτό το πνεύμα που παρουσίασα πιο πριν, εργαζόμαστε σταθερά ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο στις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, να συμβάλλει στην ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής, στη Συρία, το Ιράκ, στη Λιβύη, στην Παλαιστίνη, στον Λίβανο, στην Ιεμένη. Τέλος, και οι τρεις χώρες αναπτύσσουμε δράσεις, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίγυπτος στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό, διότι αποτελούμε και ένα διάβλο επικοινωνίας, αν θέλετε, ανάμεσα σε αυτούς τις σημαντικούς οργανισμούς, αλλά και αλληλοϋποστήριξης. Το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο χωρών μας, Ελλάδας-Αιγύπτου, για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, μας δίνει τη δυνατότητα στενής συνεργασίας σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συνεργασία που πρέπει να εστιάσει στην αναγνώριση του σημαντικού ρόλου της Αιγύπτου στην αντιμετώπιση των διεθνών προκλήσεων, όπως το μεταναστευτικό, στην εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή, καθώς και στη στήριξη προς την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για την προώθηση και ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων, τόσο στο κοινωνικό πεδίο, δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, όσο και στο οικονομικό πεδίο, μεταρρυθμίσεις που πολλές φορές είναι δύσκολες, αλλά αναγκαίες για την ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό του οικονομικού πλαισίου. Η Ελλάδα βεβαίως καταβάλει πάντοτε κάθε προσπάθεια ώστε να είναι ένας αξιόπιστος εταίρος και μεσολαβητής στην περιοχή. Ενδεικτικό είναι των εξαιρετικών σχέσεων που έχουμε ότι η Ελλάδα εκπροσωπεί την Αίγυπτο στο Κατάρ μετά την κρίση στον Αραβικό κόλπο. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις θα ήθελα για άλλη μια φορά να πω ότι αυτός ο θεσμός συνεργασίας προχωράει καλά. Αυτή η συνεργασία εμβαθύνεται.
Μπορεί στο μέλλον να δούμε, να διευρύνεται κιόλας και να προσελκύει και άλλες, και άλλα μέλη. Άλλωστε η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν σταθερά δημιουργήσει τριγωνικές συνεργασίες με σημαντικούς εταίρους και χώρες στην περιοχή, πέραν της Αιγύπτου, και με την Ιορδανία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη. Θα χαρώ λοιπόν πολύ στην επόμενη, στην έκτη σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου να είμαι ο οικοδεσπότης στο νησί της Κρήτης το 2018. Και στην Κρήτη λοιπόν έχω τη χαρά να έχουμε όλοι μαζί τη χαρά να δούμε πολύ περισσότερα, ακόμα περισσότερα βήματα, ουσιαστικά βήματα σε όλους τους τομείς για την εμβάθυνση αυτής της στρατηγικής συνεργασίας. Ευχαριστώ θερμά τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για την φιλοξενία που μας παρέχει εδώ στην όμορφη Λευκοσία. Είχαμε συνδεθεί με τη Λευκοσία, ακούσαμε τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, του Πρόεδρου της Αιγύπτου, του κ. Αλσίση, και του Νίκο Αναστασία, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τη σημερινή, την ολοκλήρωση της σημερινής τριμερούς, όπου υπογράφηκαν και από τους υπουργούς αρκετές συμφωνίες. Επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας.